Καλημέρα. Για όσους αναρωτιούνται, βρε τι είναι αυτός ο ναρκισισμός, περί τίνος πρόκειται, μήπως ο δικός μου έχει, επειδή ακούσανε κάτι, ας πούμε ένα χαρακτηριστικό, και αναρωτιούνται μήπως ο δικός μου άνθρωπος είναι ναρκισιστής και όλα αυτά. Τα κριτήρια που μας δίνουν, τα 9 κριτήρια που μας δίνουν, όπως έχω εξηγήσει και άλλες φορές, πάνε πιο βαθιά. Δεν είναι αυτό που διαβάζετε μόνο. Αυτά συμπεριλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία συζητώντας με ανθρώπους που ή ακούγοντας τα βίντεο από ανθρώπους που είναι ειδικοί, ας πούμε, και μπαίνουν λίγο πιο βαθιά μέσα στο θέμα, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά στη συνέχεια από αυτό, από ένα από αυτά τα 9 χαρακτηριστικά που μας λένε, όπου πρέπει να έχεις 5 μόνο, έτσι. Και ήθελα σήμερα να μιλήσω για αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό κλασικό ναρκισιστικής διαταραχής, δηλαδή αν κάποιος κοντινός σας έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ναι μεν, μπορεί να είναι γιατί έτσι έμαθε και έτσι νομίζει ότι είναι η πραγματικότητα, αλλά αν του συζητήσετε και του πείτε δεν είναι σωστό και όλα αυτά, ο τρόπος σκέψης του μπορεί να το επεξεργαστεί και να δει ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος σκέψης αυτός. Αλλά γενικά οι ναρκισιστές αυτό δεν θα το καταλάβουν όταν προσπαθήσετε να τους το εξηγήσετε. Είναι, το θεωρούν δεδομένο, έτσι είναι τα πράγματα και επεξεργάζουν πολύ αυτές τις μέρες αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που είναι, να το πούμε, δεν είναι δωροδοκία, είναι, γιατί δωροδοκία είναι συνήθως όταν εσείς να βγάλεις κάτι άμεσο, δηλαδή πληρώνεις κάποιον, το δωροδοκείς για να γίνει το δικό σου. Στον αρχιστή δεν γίνεται ακριβώς έτσι, είναι ότι ό,τι καλό κάνουνε, το κάνουνε με μελλοντικό, άρα δεν μπορεί να το ονομάσουμε δωροδοκία, θα έλεγα εξαγορασμός. Εξαγοράζουνε τα μελλοντικά συναισθήματά σου, την υποχρέωση απέναντί τους. Καμιά φορά το κάνουν και έτσι, το θέμα είναι ότι μετά φύγονται πάρα πολύ εύκολα, όταν αυτοί δεν πάρουν αυτό που θέλουν τη στιγμή που θέλουν, ας πούμε. Και αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο, εάν κάποιος το έχει, ψάξτε το, μήπως είναι ναρκισιστής, ψάξτε και τα άλλα, γιατί δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Κάνεις ένα δώρο, ας πούμε, σε κάποιον, το κάνεις γιατί θέλεις εσύ, σε ευχαριστεί, να ευχαριστήσεις κάποιον. Είτε γιατί σου φερθήκανε σωστά, όμορφα, είτε γιατί σου κάνανε μια εξυπηρέτηση που είσαι ευγνώμων για αυτή την εξυπηρέτηση και θέλεις να τους το ανταποδώσεις, είτε γιατί έχουν γενέθλια, απλά και ωραία, είτε γιατί θέλεις απλώς να κάνεις ένα δωράκι σε κάποιον. Θα το κάνεις αυτό και τελείωσε. Θα δεις τη χαρά στο πρόσωπο του άλλου, αυτό σου φτάνει. Σου πει και ένα ευχαριστώ, ακόμα καλύτερα. Τώρα, τι γίνεται με τον ναρκισιστή. Πρώτα απ' όλα θα σε πείσει ότι το κάνει με όλη την ψυχή του, την καρδιά του, ό,τι είναι να σου κάνει. Να σου πληρώσει ένα λογαριασμό, αν είναι ο γονιός σου. Να σε καλέσει στο εστιατόριο. Σου αγοράσει ένα ερκοντήσουν γιατί το σπίτι σου είναι ζεστό. Σου πάρει το καρότσι που χρειάζεσαι για το παιδί σου. Να χάρτη τσιλικώσει τα παιδιά σου. Έχεις την εντύπωση ότι όντως το κάνει μόλι του την καρδιά. Και το κάνει επειδή γουστάρει. Δεν είναι έτσι όμως. Θα σε βάλει σε μια πολύ άβολη θέση. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Να αισθανθείς ότι επειδή σου έκανε αυτό το δώρο, θα το πούμε δώρο, γιατί δεν μιλάμε για μια χάρη που ζητάς τον άλλον, ξέρεις τι,
έχω μπλοκάρει οικονομικά, δεν μου βγαίνει, χρωστάω να πληρώσω, πρέπει να πληρώσω το ρεύμα, σε παρακαλώ μπορείς να με βοηθήσεις. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό καθόλου. Μιλάμε για το δώρο που θα σου κάνουν από μόνοι τους όταν αναρκιστείς, για να μπορεί να σε έχει στο χέρι του, για να μπορεί να σε έχει να κάνεις αυτά που θέλει αυτός να κάνεις για αυτόν, ναι, ήδη θα ψάξει τρόπους να σε αγοράσει, να εξαγοράσει. Και θα μάθει μέσω των ερωτήσεων, μέσω της πληροφορίας που θα του δώσει για τη ζωή σου, θα μάθει ποιο είναι αυτό το ευαίσθητο σημείο στο οποίο δεν θα μπορέσει να πεις όχι. Καταλαβες, χρωστάς εσύ τώρα 2 δόσεις στην τράπεζα, ας πούμε, και αρχίζεις και πανικοβάλλεσαι, ας πούμε, το ξέρει, το νιώθει, δεν... λες πώς έχουν τα πράγματα. Σε ρωτάει αυτός, αυτός σε ρωτάει, εσύ δεν ζητάς λεφτά, αυτός σε ρωτάει να μάθει για τη ζωή σου. Μετά μπορεί να πει, άκουσα στις ειδήσεις ότι κάνουν κατάσχεση των σπιτιών και όλα αυτά, πρέπει να πας να πληρώσεις το δάνειό σου, αλλά δεν έχεις εσύ τώρα, θα σου δώσω εγώ. Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα και είναι 1000 έτσι. Θα πήγαινες διακοπές αλλά τις ακύρωσες, γιατί δεν βγαίνει τελικά, δεν τα βάλαμε κάτω και δεν βγαίνει. Θα σας στείλω ένα 500 να συμβάλλω στις διακοπές σας. Δεν ρώτησες, δεν είπες τίποτα, εσύ είπες, τελικά δεν θα πάμε διακοπές, ρε παιδί μου, ναι, λέγαμε θα πάμε, αλλά δεν θα πάμε, δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, βρίσκει τα κατάλληλα σημεία που θα σε εξαγοράσει, εκεί που έχεις πολύ ανάγκη. Και μετά βλέπεις ότι σιγά σιγά, όταν γίνει ένα τσακωμός ή όταν τους πεις κάτι που δεν τους αρέσει, ή όταν θα έχεις εσύ ένα παράπονο ή κάτι άλλο άσχετο, ας πούμε, για να δικαιολογηθούν και όλα αυτά, ή να σε φέρουν, ή όταν δεν κάνεις αυτό όπως είπαμε που θέλουν αυτοί να κάνεις, θα σου το χτυπήσουν. Εγώ που έχω κάνει τόσα για σένα, και μπορεί και να μην σου το πούνε σένα ευθέως, θα το πούνε όμως σε άλλους γύρω. Εγώ μετά πόσο έχω κάνει για αυτήν, ναι, μετά από τόσα που έχω δώσει στα παιδιά της. Λοιπόν, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα διαφημίζει τα δώρα που έκανε, τη βοήθεια που έδωσε σε κάποιον, και κοκορεύεται γι' αυτό, δεν είναι πολύ καθαρή η συνείδησή του. Η συνείδησή του δεν μπορεί να είναι πολύ καθαρή, γιατί δεν χρειάζεται. Ακόμα και όταν δώσεις λεφτά σε μια, λέμε τώρα, φιλοζωική. Εάν πηγαίνει σε όλους και λέει, εγώ έδωσα ένα 500 στη φιλοζωική να τους βοηθήσω και όλα αυτά, τι κάνεις, διαφημίζεις τον εαυτό σου. Άρα υπάρχει ένας λόγος που το έκανες, ακριβώς ο λόγος που το έκανες είναι για να πάρεις από τους άλλους το μπράβο του, κοίτα να δεις, φιλόζωος μεγάλος αυτός και συμμετέχει και κάνει και ράνει. Ένας πραγματικά θέλει να βοηθήσει μια φιλοζωική ή ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Κάποιος που το κάνει αυτό, το κάνει από την καρδιά. Δεν χρειάζεται ούτε να τον θαυμάσουν γι' αυτό, ούτε να του εντυπωσιάσει με αυτό. Κανέναν. Άρα, ήδη ένας άνθρωπος που κοκορεύεται για τις καλές του πράξεις, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημαδούρα ναρκισισμού. Το βλέπω εγώ, το έχω δει αρκετά γύρω μου. Η μητέρα μου ανέκαθεν ήταν έτσι ούτως ή άλλως, παραπονιόταν. Κάτι φίλοι δεν έχουν περάσει να την δούνε, έχουν ένα μήνα να την πάρουν τηλέφωνο, δεν ενδιαφέρονται για μένα. Και μετά από όσο έχω κάνει εγώ για αυτούς, λες τώρα, εντάξει. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος θα λέω, έχω καιρό να με πάρουν τηλέφωνο, για να τους πάρω εγώ να δω τι κάνουν, είναι καλά. Όταν κάθεσαι στον καναπέ σου και περιμένεις να δεις αν ο άλλος θα σε πάρει, σημαίνει ότι θεωρείς ότι οφείλουν να σε πάρουν για κάποιον λόγο. Και ποιος αυτός? Γιατί εσύ τους δίνεις κάθε χρόνο, ας πούμε, ελαιόλαδο. Έχει, σου περισσεύει, φίλοι σου είναι, θέλεις να τους κάνεις, να τους ευχαριστήσεις που είναι φίλοι σου και τους αγαπάς και να τους εξυπηρετήσεις και να μην ξοδεύουν τα λεφτά τους ή οτιδήποτε τέτοιο, και τους δίνεις, τους κάνεις κάθε χρόνο αυτά 2 λίτρα για τους φίλους μας, ας πούμε. Τώρα,
Η πλάκα είναι ότι δεν το ξεχνάνε ποτέ αυτό που κάνανε και ότι στη σωστή στιγμή βγαίνει αυτό το παράπονο. Εγώ που τους δίνω τόσα χρόνια ελαιόλαδο που δεν έχουν πληρώσει, δεν έχει χρειαστεί να πληρώσουν ελαιόλαδο. Και καταλαβαίνεις πόσο σου δίνω, γιατί αγοράζω τη φιλία σου, γιατί αγοράζω την προσοχή σου. Γιατί τώρα εγώ είμαι καλή μαζί σου και εσύ δεν θα μπορέσει να πεις ότι εγώ, γιατί μου σπάει τα νεύρα, γιατί είναι αγενής, γιατί είναι ρατσισίστρια. Όποιους λίγο λόγους μπορεί να έχεις για να μην θέλεις την παρέα σου έναν ναρκισιστή, ξαφνικά το σκέφτεσαι, βρίσκεσαι στη θέση να το σκέφτεσαι. Ναι, αλλά εντάξει, με εξυπηρετεί, μου δίνει ελαιόλαδο κάθε χρόνο. Άμα ήταν τόσο κακός, δεν θα μου το δίνει, ας πούμε, και όλα αυτά. Α, να, όμως που δεν το δίνει για τους σωστούς λόγους, ρε φίλε. Και υπάρχουν κάτι σημαδάκια έτσι που το βλέπεις. Κάποτε είχα μια γνωστή η οποία με είχε σοκάρει. Γιατί όταν είχε γενέθλια η κόρη της, έκανε συγκρίσεις στα δώρα που πήρε, ανάλογα με τον άνθρωπο, σε σχέση με τα δώρα που τους είχε πάρει αυτή όταν είχε γενέθλια η κόρη, ο γιος, το παιδί τους, τέλος πάντων. Και μου φάνηκε, τώρα να το πω αγένεια, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά λέω, είμαι τον Θεέ μου, δηλαδή, ανοίγεις το δωράκι, αντί να πεις ένα ευχαριστώ, όλος ό,τι μπορεί δίνει, ας πούμε, κοίτα εδώ τι μου πήρε, ανάθεμα αν είχε 45 ευρώ αυτό το πράγμα. Εγώ που στα γενέθλια του γιού της, ας πούμε, αγόρασα ένα δώρο που έκανε 100 ευρώ και άλλα 50 γι' αυτό και εκείνο. Γιατί συγκρίνεις δηλαδή, γιατί, τι περιμένεις, έκανες το δώρο σου και για να μην αισθάνεσαι ότι έχασες αυτά τα λεφτά, πήγαν χαράμι, ας πούμε, που χρειάζεσαι να σου πάρει ακριβώς ίδια αξία δώρο στο δικό σου παιδί για να είσαι εντάξει, για να είσαι καλυμμένος. Άρα το ποσό που ξόδεψες δεν το έκανες επειδή ήθελες, το έκανες περιμένοντας το ίδιο ακριβώς ποσό και εσύ πίσω σαν δώρο. Γενικά ο ναρκισιστής είναι ένα παράξενο είδος τσιγκούνι. Γιατί μπορεί να είναι γενναιόδωρος, αλλά με σκοπό. Ποτέ δεν θα δείτε έναν ναρκιστή, πώς το λένε, να είναι γενναιόδωρος, χωρίς να υπάρχει ένα συμφέρον γι' αυτό να είναι. Δεν θα είναι. Θα είναι πολύ τσιγκούνης. Αν δεν υπάρχει συμφέρον γι' αυτό να είναι, είναι πάρα πολύ τσιγκούνης. Αυτό είναι ένα κλασικό χαρακτηριστικό, θεωρώ, το οποίο ένας άνθρωπος που δεν είναι ναρκισιστής δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το σκεπτικό τους, την αντίδραση, τις εκφράσεις που λένε, αυτό το πω μετά από τόσα που έχω κάνει γι' αυτό, ναι, ποιος το λέει αυτό. Το έχω πει στη μητέρα μου, έχω πει μετά από το πόσα κάνω για σένα, δηλαδή να μου φέρεσαι έτσι, γιατί με αδικεί, είναι αχάριστη. Και λόγω της όταν μου δείχνει αυτή την αχαριστή, ας πούμε, τότε μπορεί να, και της έχω πει. Της έχω βάλει πρώτη-πρώτη στις υποχρεώσεις μου, στο μυαλό μου, στις σκέψεις μου. Και μου φέρεσε έτσι, σαν να είμαι κλέφτη, σαν να είμαι άχρηστο άτομο, σαν να είμαι ένα τίποτα, ας πούμε, σαν να είμαι ένα σκουπιδί. Είναι πιο πολύ με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ότι μου χρωστάει, δεν είναι μετά πόσο έχω κάνει για σένα. Όχι. Είμαι μαλάκας που κάνω αυτά και σε αφήνει να μου φέρεσε έτσι. Είναι κάπως διαφορετικό το πώς το θέτουν. Το θέτουν όντως επιδεικτικά, φαίνεται κιόλας ότι σου δώσα, μου χρωστάς. Φαίνεται, είναι όλο φανερό. Στον τρόπο που μιλάνε, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν. Όπως έχω πει και σε ένα άλλο βιντεάκι για τη θεία μου, τώρα η οποία αποδείχτηκε πολύ κρυφή ναρκισίστρια, πολύ κρυφή τόσα χρόνια, και τώρα έχει κάνει ένα boom και βγάζει διάφορα και κυνηγάει. Βλέπεις ότι μέσα από τα λεφτά
μέσα από τα χρήματα, χρησιμοποιούν τα χρήματα για να έχουν σχέση τελικά. Γιατί από μόνοι τους ξέρουν ότι δεν μπορούν να έχουν σχέση κανονική. Δεν μπορεί κάποιος να τους αγαπήσει για αυτό που είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγαπήσει έναν αρχιστή για αυτό που είναι πραγματικά. Δεν έχει κάτι ευγενικό να πει, δεν έχει κάτι καλό να πει. Χωρίς λόγο, έτσι από μόνο του να βγει από μέσα του. Άρα χρειάζονται τα λεφτά, σίγουρα, γιατί εξαγοράζουνε. Και το κυριότερο, δηλαδή καθόμουν και σκεφτόμουν πώς γίνεται, σαν από παιδιά που είναι, τι γίνεται να υπηρέσει αυτό το πράγμα, το να θεωρούν ότι όλοι τους χρωστάνε επειδή έκαναν κάτι. Και πού κατέληξα? Ότι έχουν συγχύσει, φανταστείτε τώρα, ένα παιδί, όπου έρχεται ο παππούς και του δίνει ένα χαρτιλικάκι. Και έχει το γονιό τώρα που λέει, βεβαίως δεν λέω ότι δεν πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας να λένε ένα ευχαριστώ. Αυτό είναι ευγένεια απλώς, λέμε ένα ευχαριστώ. Φανταστείτε όμως τώρα να έχετε μεγαλώσει σε μια οικογένεια όπου πήγαινε, δώσε ένα φυλάκι στον παππού, πες του ευχαριστώ, πάρ' του μια αγκαλιά, δώσε ένα φυλάκι. Τι κάνεις? Εκεί ανακατεύεις την τρυφερότητα. Ανακατεύεις το φιλί, δηλαδή, και η αγκαλιά. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το δίνουμε από αγάπη. Και ξαφνικά ο γονιός τι κάνει? Το λάθος που κάνει, ότι μαθαίνει σε αυτό το παιδί ότι το φιλί και η αγκαλιά, έτσι, που είναι κάτι που θα έπρεπε να δίνουμε από αγάπη, το δίνουμε σαν ευχαριστώ για αυτό το χαρτζιλίκι που μου δώσες. Μεγάλο λάθος. Προσπαθούσα να το... Πώς πηγάζει αυτό το πράγμα? Και όντως, και επειδή το βλέπω ότι και στα παιδιά μου, ας πούμε, υποχρέωση απέναντι σε κάποιον, δηλαδή τους στριμώχνω καμιά φορά αρκετά, λάθος μου, αρκετά. Όχι όπως η μητέρα μου ή ο παππούς μου έκανε στη μητέρα μου, αλλά ένα συνέστημα υποχρέωσης τους το έχω εμφυτέψει λίγο και κακώς το έχω κάνει αυτό. Ένα ευχαριστώ χρωστάς. Η μόνη υποχρέωση που χρωστάς σε κάτι που σου δίνει άλλος είναι ένα ευχαριστώ. Δεν είσαι υποχρεωμένος ούτε να περνάς χρόνο μαζί τους επειδή σου κάνουν ένα δώρο, δεν είσαι υποχρεωμένος ούτε να πας να τους αγκαλιάσεις, να τους φιλήσεις, ενώ σαν χαρακτήρες τους χαίνεσαι, ας πούμε. Τίποτε. Ναι, γιατί καμιά φορά μας κάνουν και ανθρώποι που αντιπαθούμε. Είναι της οικογένειας και μας κάνουν δώρα. Τι να κάνουμε όμως, είμαστε ευγενικοί, λέμε ένα ευχαριστώ. Αλλά δυστυχώς, εγώ το πέρασα λίγο στα παιδιά μου αυτό, γιατί έτσι είχα μάθει. Είναι λιγότερο έντονο. Και πήγα πίσω τώρα στη μητέρα μου, πώς γίνεται η μητέρα μου, η θεία μου, να έχουν αυτό το τουπέ να σου λένε ότι, δηλαδή σαν να σου λένε ότι δεν έχεις δικαίωμα να θυμώνεις για εκείνο το κακό πράγμα που έκανα, γιατί εγώ κάθε χρόνο σου δίνα τα γενέθλιά σου, ας πούμε. Κάθε χρόνο σε χατζηλίκωνα στα γενέθλιά σου. Μα συγγνώμη, σου ζήτησα εγώ να με χατζηλικώσεις? Όχι, από μόνη σου το έκανες. Τώρα τι μου το βαράζει? Δηλαδή αυτό συγχωρεί τη μαλακία που έκανες? Αυτό συγχωρεί την κακία που είπες? Θα τον σβήσω επειδή 40 χρόνια, 50 χρόνια, ας πούμε, μου κάνεις δώρο? Και βλέπω τώρα, ας πούμε, η θεία μου ότι προσπαθεί να κάνει ακριβώς το ίδιο με τα παιδιά μου. Θέλει τους λογαριασμούς, τραπεζικούς λογαριασμούς για να τους δώσουν, για να τους δώσει λεφτά. Και τα βομβαρδίζει. Δηλαδή, έχει πει η κόρη μου, ευχαριστώ θεία, δεν χρειάζομαι. Και όμως να επιμένει η θεία και όχι τίποτα άλλο, να θυμώνει, να ξεσπάει σε άλλα μέλη της οικογένειας, ακριβώς όταν πήρε την απάντηση από την κόρη μου, ας πούμε. Κάτι τέτοια παλαβά. Ακούς δηλαδή μετά από συζητήσεις, ξέρεις, που κάνουν με άλλους, ότι έχουν αυτό το παράπονο, ότι μετά από τόσα που έχω κάνει εγώ για αυτούς, που τους έχω βοηθήσει οικονομικά και που τους στέλνω τα γενέθλιά τους και τους στέλνω τα Χριστούγεννά τους και τους κάνω αυτό, μου φέρονται έτσι. Δηλαδή μου φέρονται έτσι, όταν εννοεί μου φέρονται έτσι, μου φέρονται έτσι, μου κλείνουν την πόρτα, no contact, πώς λέμε. Τους κάνεις πέρα γιατί λες δεν υπάρχει, δεν θέλω αυτή την τοξικότητα και αυτή την τρέλα, ας πούμε. Και θυμώνω, γιατί πρέπει να κάτσεις να δεχτείς τη συμπεριφορά τους.
σε εξαγοράζουν για να δεχτείς τη συμπεριφορά τους. Τους είσαι υπόχρεος. Σου φέρομαι άσχημα, του μπεκιάζεσαι και δέχεσαι πως σου φέρομαι γιατί εγώ σου έχω φερθεί και καλά, άρα μπορώ να σου φερθώ και άσχημα. Έχω το δικά σε δικαίωμα. Αυτό έρχεται και συμπεριλαμβάνεται στο πέμπτο χαρακτηριστικό που είναι συμπεριφέρεται σαν να έχει αυτό, το διαβάζω τώρα γι' αυτό κοιτάω αλλού, συμπεριφέρεται σαν να έχει αυτονόητα δικαιώματα, παράλογες προσδοκίες για ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση ή αυτόματη συμμόρφωση με τις προσδοκίες που έχει. Το συμπεριφέρεται σαν να έχει αυτονόητα δικαιώματα γιατί σου παίρνει δώρο, γιατί σου στείλε λεφτά να πληρώσει το λογαριασμό σου, γιατί, καταλάβατε, δεν είναι από την καρδιά τους. Δεν είναι. Είναι συμφεροντολογικά τα δώρα τους, η βοήθεια που σου δίνουν. Δεν έρχεται ποτέ τσάμπα. Η τόκη είναι μεγάλη, ψυχοφθόρη και μεγάλη. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα, μην δέχεστε, αν πήρατε χαμπάρι ότι χρησιμοποιούν αυτά που σας προσφέρουν σαν αντάλλαγμα σε κάτι ή θυμώνουν που δεν και το ξαναχρησιμοποιούν και σας υπενθυμίζουν τι έχουν κάνει για σας, μην δέχεστε τίποτε. Όπως είπα, αυτό ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Σας μαθαίνουν αυτή την υποχρέωση. Σας μαθαίνουν να μπερδεύετε λίγο το συναισθηματικό με την απλή ευγένεια, το απλό ευχαριστώ. Είναι δυνατόν να μην μπερδευτεί ένα παιδί όταν του πεις πήγαινε δώσε ένα φιλί, δώσε μια αγκαλιά, ενώ οι ίδιοι ξέρουν το χαρακτήρα του γονιού, του παππού, της γιαγιάς ας πούμε, να πως συνεχίζεται στις οικογένειες αυτό το αίσθημα υποχρέωσης, αυτό το συναίσθημα ανταποδίδω στο δώρο του αλουνού, στο χαρτζηλίκι του αλουνού, με την αγάπη μου. Ασχέτως το χαρακτήρα του, ασχέτως αν αυτός ο άνθρωπος σε τρομάζει, σε έχει και δεν ξέρεις τι θα κάνεις που θα τον εκνευρίσει, ασχέτως αν, γιατί ο παππούς μου ήταν τέτοιος άνθρωπος, ήταν γενναιόδωρος τον λέγαμε, γιατί μας χαρτζηλίκωνε, και θεωρούσαμε ότι επειδή μας χαρτζηλίκωνε, εμείς οφείλουμε να περάσουμε όλο το μεσημέρι με τη γιαγιά και τον παππού, ενώ θα θέλαμε να πάμε να τρέξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε ας πούμε, πρέπει να είμαστε εκεί πέρα μαζί τους, πρέπει να φάμε μαζί τους, γιατί είναι καλοί μαζί μας, και όχι δεν θέλω να φάω με τον παππού μου και τη γιαγιά, γιατί όταν είμαι εκεί πέρα μου σκοτίζει τον έρωτα ας πούμε, ή με κάνει και αισθάνομαι άσχημα, ή με κάνει και φοβάμαι, ή με κάνει και αισθάνομαι ότι ενοχλώ ή με κάνει οτιδήποτε τέτοιο. Όλα αυτά τα προσπερνάς. Παππούς και γιαγιά σε χαρτζηλικώνουν, άρα τους χρωστάς. Άμα θέλει ο παππούς να σε να τον φιλήσεις, πρέπει να πας να τον φιλήσεις. Άμα θέλει ο παππούς να τον αγκαλιάσει μόλις τον δεις, πρέπει να πας να τον αγκαλιάσεις. Δόξα τω Θεώ, αργά μεν, αλλά είναι κάτι το οποίο παρατήρησα, ότι έχουμε λανθασμένη αντίληψη του πού οφείλουμε την αγάπη μας. Γιατί δεν την οφείλουμε την αγάπη για κάποιον, δεν οφείλουμε αγάπη σε κανέναν. Είναι κάτι που βγαίνει από μόνο του και ανάλογα με το πώς σου φέρεται, το πώς συμπεριφέρεται μαζί σου ο άλλος, είτε τον αγαπάμε είτε δεν τον αγαπάμε. Τώρα, κακό του κεφαλιού του κάνει άμα θέλει να σε χαρτζηλικώσει. Εάν δεν το κάνει για τους σωστούς λόγους, πρόβλημα δικό του, δεν είναι δικό μας.
παραμένεις ένας άνθρωπος αντιπαθητικός, στην περίπτωση του ναρκισιστή λέμε, παραμένεις ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν θέλω να είμαι παρέα, παραμένεις ένας άνθρωπος ο οποίος με αγχώνει, και εσύ είσαι παππούς, γιαγιά, με αγχώνει να περάσω χρόνο μαζί σου στο εστιατόριο που θα με καλέσεις. Δεν θέλω να το κάνω. Πόσα εστιατόρια έχουμε φάει στη μάπα, οικογενειακά γέμματα σε εστιατόρια έχουμε φάει στη μάπα, με τον παππού ή με την μητέρα μου, ας πούμε, και έπρεπε να το θεωρήσουμε, δηλαδή, και να τραβήξουμε αυτό το μαρτύριο δύο ωρών, έτσι, γιατί συμπεριφέρονται, όπως ξέρουμε, πολύ άσχημα στο εστιατόριο και μέσα σε κόσμο και πάντα κάτι θα κάνουν που θα ντραπείς και θα αισθανθείς άσχημα, πάντα τσακωμή, πάντα κάτι, πάντα φεύγεις από το εστιατόριο, δηλαδή, λέγοντας, «Ωχ, Παναγίτσα μου, ευτυχώς τελείωσε αυτό το μαρτύριο». Και όμως να το τραβάς αυτό το μαρτύριο, γιατί μόλις ο άλλος λέει «Εγώ σας καλάω», σημαίνει «Εγώ ξοδεύω λεφτά για αυτό το πράγμα», εσύ νιώθεις υπόχρεος κιόλας να πας. Και θα έπρεπε να είσαι και ευγνώμων, επειδή σε καλέσανε στο εστιατόριο. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι πράγματα που τα ακόμα και τα έχεις αντιγράψει, γιατί έτσι σε μάθανε, δεν αισθάνεσαι καλά. Κάτι δεν σου κάθεται. Κάτι λες, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, και άμα το ψάξεις με τη βοήθεια φυσιολογικών ανθρώπων, θα δεις πού είναι τα λάθη και τι πρέπει να διορθώσεις κι εσύ, και ότι αυτό που σε μάθανε δεν ήτανε καθόλου ο σωστός ο τρόπος. Ο σωστός ο τρόπος να χειριστείς ή ο σωστός ο τρόπος να αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις τα πράγματα. Αυτό για το... Έχω κάνει και ένα πιο παλιά βίντεο για τα δώρα και το πώς τα χρησιμοποιεί ο ναρκισσιστής, αν θέλετε να δείτε πιο πολλά για αυτά. Μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να μάθουμε στα δικά μας τα παιδιά ότι δεν λειτουργεί έτσι. Η έννοια δώρο δεν είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι με ένα δώρο θα κάτσεις, για να μην πω τώρα την έκφραση που έχω στο μυαλό, να σε επιδείξει ο άλλος, ας πούμε. Δεν είσαι υποχρεωμένος καθόλου. Γεια σας.